Επί του επιεστηρίου, πάμε στον Μανώλη Κωσίδη στη Κωνσταντινούπολη. Μόλις εκδόθηκε ανακοίνωση από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών για την τριμερή στην Αθήνα και επιβεβαιώνεται το ρεπορτάζ που μας μεταδίδει στις τελευταίες ώρες περί μεγάλου εκνευρισμού, Μανώλη. Ναι, υπάρχει μεγάλος εκνευρισμός και αυτό φαίνεται και στην ανακοίνωση που αναφέρει, μιλάει για εχθρική πολιτική εναντίον της Τουρκίας και της Τούδουβουκ, όπως αποκαλούν το ψευδοκράτος. Και αυτό φαίνεται και στην κοινή διακήρυξη αναφέρει. Όσο για την Αίγυπτο, που πραγματικά ήταν μια μεγάλη έκπληξη για τους Τούρκους η συμπαράστασή της και στην Ελλάδα και στην Κύπρο, η Αίγυπτος δεν έχει αντιληφθεί τη σωστή διεύθυνση που πρέπει να συνεργαστεί στην Ανατολική Μεσόγειο, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών στην ανακοίνωση που εξέδωσε πριν από δύο λεπτά. Καμία προσπάθεια δεν θα πετύχει στην Ανατολική Μεσόγειο δίχως εμάς. Το έχουμε αποδείξει, αναφέρει. Τις προηγούμενες ημέρες δώσαμε την απάντησή μας στις προσπάθειες παραβίασης της υφαλοκρηπίδας μας, τονίζει, και βεβαίως καταλήγει και για τη Λιβύη. Αναφέρει χαρακτηριστικά ότι δίνανε σε παράνομες ομάδες στην Λιβύη υποστήριξη και τώρα βγάζουν αυτή την ανακοίνωση. Αναφέρει χαρακτηριστικά. Υπάρχει έντονος εκνευρισμός. Δεν περίμεναν από την Ελλάδα και από την Κύπρο, το περίμεναν. Δεν περίμεναν τη συμμετοχή της Αιγύπτου σε μια τόσο σκληρή διακήρυξη και αυτό φαίνεται και στην ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών όταν μιλάει για εχθρική συμπεριφορά Ελλάδος-Κύπρου στην οποία συμμετέχει η Αίγυπτος και λέει ότι δεν έχει αντιληφθεί τη σωστή διεύθυνση. Νομίζω τα λέει όλα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μανώλη.